Ζαμπέτας, με ένα καπελάκι στο κεφαλάκι τότε και, μια, και το μπουφάν του, το παλτουδάκι του ανάρριχτα πάνω. Ναι. Τα χέρια θέλουν, το τιμόνι θέλει χέρια. Αυτό νομίζω είναι και το μεγάλο λάθος του κυρίου Μητσοτάκη. Προσπάθησε να οδηγήσει κάτι μεγάλο, χωρίς να έχει τα κατάλληλα χέρια. Πάμε να τα δούμε τώρα ένα-ένα. Ναι. Για τις πίτες, θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Η μεγάλη πατάτα της Νέας Δημοκρατίας, η μεγάλη πατάτα του κυρίου Βορύδη. Είναι μόνο μεγάλη πατάτα του κυρίου Βορύδη. Θα σας πω κάτι. Μιλήσαμε πριν αν υπάρχει, αν η κυρία Τελιγιορίδη το πλήρωσε, αν ήταν κέικ. Εάν υπήρχε στη διάβγεια απόφαση επί ΣΥΡΙΖΑ ότι χαλάσαμε 1.000 ευρώ, θα το είχαν βγάλει χθες το πρωί. Δεν βγήκε ποτέ. Δεν υπάρχει τέτοια απόφαση επί ΣΥΡΙΖΑ. Τελεία και παύλα. Να τελειώνουμε αυτά. Για τις φήμες, για το αν θα. Δεν ήταν ποτέ. Ήταν μεγάλο λάθος του κυρίου Βορύδη. Παραμένει ένα μεγάλο λάθος της ελληνικής πολιτείας. Θα σας πω κάτι, κυρία Γιάμαλη. Mm-hmm. Ξέρετε, από τις πίτες και από τις άλλες ανοησίες που χαλάμε σε αυτές λεφτά οι Έλληνες πολίτες μέσω των Δήμων, Περιφερειών κλπ. Ξέρετε ότι σε ένα μεγάλο Δήμο, σε το δικό μου για παράδειγμα, της Φιλιώτιδας, θα μπορούσε να στηριχθεί ένα πρόγραμμα στήριξης αδέσποτων ζώων. Και να τελειώνουμε και με τον κοινωνικό πολιτισμό μας και με τον πολιτικό πολιτισμό μας. Και να είμαστε και χρήσιμοι και αποτελεσματικοί και μάγκες και έτοιμοι για όλα. Άρα λοιπόν πρέπει να αλλάξουμε πολλά πράγματα. Το αν είναι πατάτα για τη Νέα Δημοκρατία, προφανώς είναι πατάτα. Όπως διαχειριστήκαν τόσα χρόνια τα χρήματα του ελληνικού λαού, όπως διαχειριστήκαν τα δάνειά τους τόσα χρόνια, διαχειρίζονται και τα δανεικά. Κύριε Βέλα, επειδή ένα λεπτό σε αυτό, γιατί φαίνεται ότι έχει μεγάλο φαν κλαμπ ο κύριος Κατσαφάδος. Ο κύριος Γιώργος από Πειραιά μας λέει αρχικά συγχαρητήρια στον κύριο Κατσαφάδο και μετά αναρωτιέται πόσο κόστησαν οι πτήσεις του Τσίπρα στην Κούβα. Ναι, εντάξει, τώρα όμως θα μην κόφτομαι και εγώ, ξέρετε, γιατί πίτες. Έχω ένα συλλογισμό, με συγχωρείτε, ναι, που το κάνω αυτό. Πάμε λοιπόν στην ιστορία των γαλάζιων παππούδων. Ακούστε, ο κύριος Κατσαφάδος, πρέπει να προσέχουμε τα λόγια των συνομιλητών μας. Ο κύριος Κατσαφάδος, όταν μίλησε για συνταξιούχους, μίλησε για ένστολους και σώματα ασφαλείας. Μπίγκο! Mm-hmm. Ξέρετε γιατί, κυρία Γιάμαλη, επανέφεραν τη ρύθμιση για να παίρνει ο κόσμος αυτός το 70% των συντάξεών τους και το μισθό τους, πολλές χιλιάδες ευρώ, ο μισθός τους. Γιατί έχουν και εμείς το ελληνικό δημόσιο με σώματα ασφαλείας. Τι είναι αυτά που λέτε? Τι δεν καταλαβαίνουμε? Τι είναι αυτά που λέτε? Έχουν γεμίσει το ελληνικό δημόσιο με τα κλειτούς υπαλλήλους με σώματα ασφαλείας. Δεν θα με διακόψετε. Έχω έναν ηρμό σκέψης. Δημιούργησαν λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Μην σκιάζεστε, όλοι εδώ βλέπονται. Έχουν το σχεδιασμό τους, τίποτα δεν γίνεται τυχαίο από τον κύριο Μητσοτάκη. Μιλήσατε για τα ΣΔΙΤ. ΣΔΙΤ, για να καταλαβαίνει ο κόσμος, είναι σύμπραξη ιδιωτικού και δημόσιου φορέα. Να μπει ένας ιδιώτης στο νοσοκομείο. Mm-hmm. Πολύ συγκεκριμένος ο κύριος Μητσοτάκης, για να καταλαβαίνει ο κόσμος μόλις τι λέμε εδώ τώρα. Σε 3 μεγάλα νοσοκομεία, δηλαδή ο Ευαγγελισμός είναι μεγάλο νοσοκομείο. Είναι το μεγαλύτερο της χώρας. Ακούστε, κυρία Γιάμαλη, ένα παράδειγμα. Ξέρετε πόσα λεφτά ξόδεψε πέρυσι ο Ευαγγελισμός για τα διαγνωστικά? Πόσα? 10 εκατομμύρια. Προσέξτε, περάσαμε ένα εθνικό σχέδιο. Ο Ευαγγελισμός. Mm-hmm. Περάσαμε ένα εθνικό σχέδιο που διαχειρίζεται όλα τα διαγνωστικά. Για όλη τη χώρα. Ψηφιοποιημένα. Για να πάψει ο πολίτης να παίρνει την ακτινογραφία του, την πηγαινοφέρνει σε τσαντούλες, στα λεωφορεία, στο ταξί, να τις κάνει κλπ. Ξέρετε πόσο στήγησε επί ΣΥΡΙΖΑ αυτό το πρόγραμμα, κυρία Γιάμαλη? Πόσο? 10 εκατομμύρια ευρώ, κυρία Γιάμαλη. Ξέρετε τι θέλουν να κάνουν, κυρία Γιάμαλη, στα ιδιωτικά νοσοκομεία μας? Στα δημόσια. Στα δημόσια νοσοκομεία μας. Να πουλήσουν αυτό το κομμάτι. Η μεγάλη μπίζνα των νοσοκομείων είναι τα διαγνωστικά. Οι εξετάσεις. Οι εξετάσεις. Γι' αυτό και αυτή η πρεμούρα τους. Αυτή η πρεμούρα σε 3 νοσοκομεία να βάλουμε ΣΔΙΤ. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Ήρθαν λοιπόν τα παιδιά τον Ιούλιο μήνα και φτιάξαν η κυβέρνηση, ενώ φτιάξαν το επιτελικό κράτος. 30 εκατομμύρια ψήφισε ο φίλος μου κύριος Κατσαφάδος το επιτελικό κράτος, δηλαδή τους οργανισμούς οι οποίοι χρηματοδοτούνται μέσω της προεδρίας κυβέρνησης. 10 εκατομμύρια επί ΣΥΡΙΖΑ. 3 φορές παραπάνω οι μετακλητοί υπάλληλοι επί Νέας Δημοκρατίας. Περιμένω έναν συνάδελφο παλιό, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, να καταθέσει σε 5 μήνες από σήμερα ένα ερώτημα για να δούμε πώς είναι οι μετακλητοί υπάλληλοι της Νέας Δημοκρατίας στην προεδρία της κυβέρνησης. Πώς είναι? Χιλιάδες είναι. Πώς είναι? Πάμε παρακάτω. Πώς είναι? Θα μας πει ερώτηση. Πώς είναι? Θα μας πει ερώτηση. Γιατί λέτε ότι είναι τριπλάσιο? Ψηφίσατε 30 εκατομμύρια. Γιατί επισήριζαν 10. Μα λέτε ψέματα. Γιατί επισήριζαν 10. Πώς είναι, κύριε? Το ψηφίσατε στον προϋπολογισμό. Εσείς είπατε τριπλάσιο. Εσείς μη με διακόπτετε. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ θερμά. Σας παρακαλώ. Αφήστε να λέω τα ψέματα μου ελεύθερα. Μπορείτε να μπείτε στον κωδικό και να τα βρείτε, αγαπητοί.
το ψηφίσατε εσείς. Πάμε παρακάτω. Τι κάναν λοιπόν, κύριε Γιάμαλη, αυτοί οι άνθρωποι, αφού βάλαν τα παιδιά τους, αφού βάλαν ένα τσούρμο δημοσιογράφους, μη με διακόπτε, σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ θερμά. Σεβαστείτε το χρόνο μου, σας παρακαλώ. Τι κάναν λοιπόν, κύριε Γιάμαλη, αυτοί οι άνθρωποι, αυξήσαν τους μισθούς. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι απόφοιτος δευτεροβάθμιας και πρέπει να πάρει 9 εκατοστάρικα, πληρώνεται ως απόφοιτος τριτοβάθμιας. 1.400 ευρώ. Mm-hmm. Και αυτό μπορεί, αν θέλει ο φίλος μου, ο κύριος Καταπάδος. Η Προεδρία της κυβέρνησης έχει 440 υπαλλήλους. Μετακλητούς, λέω, κυρία Γιάννη. Ναι, θα μπερδευτούμε. Μην μετράτε. Εσείς θα μετρήσω εγώ στο τέλος. Πάμε παρακάτω, λοιπόν. Μιλήσαμε για τους γέροντες, τους γαλάζιους. Μα εδώ δεν συνεχίζουν το πρόγραμμα 4.500 επιστημόνων που είχαμε πάρει εμείς με ΑΣΕΠ. Με καθαρό διαγωνισμό, παιδιά τα οποία στελέχωσαν όλες τις δημόσιες υπηρεσίες. Πάμε παρακάτω. Τι έπρεπε λοιπόν να γίνει εδώ? Έπρεπε να γίνει ένα μικρό διάλειμμα. Να μην ψηλιαστεί ο κόσμος τι γίνεται στο επιτελικό κράτος, το οποίο παρεπιπτόντως οφείλουμε να δούμε και τι έκανε. Χάθηκε στη Σαμοθράκη, 7 μέρες πληγμένο το νησί, απολύτως τίποτα, 5 πόντι χιόνι στη Μαλακάσα, κλειστός ο δρόμος μια ολόκληρη μέρα. Αυτό είναι το επιτελικό τους κράτος. Αυτούς πληρώνει ο ελληνικός λαός. Τους χιλιάδες μετακλητούς, οι οποίοι πραγματικά δεν αποδίδουν κανένα έργο στην κοινωνία. Πάμε παρακάτω. Τι έπρεπε να γίνει? Ένα μικρό διάλειμμα. Να ξεχαστεί ο κόσμος. Ναι. Βάλαμε λίγο εξάρχεια και μια δημοσκόπηση. Το διάλειμμα, να ξέρετε, πάντα θα έχει λίγο εξάρχεια, λίγο ξύλο, πολύ ξύλο, επιδικαίων διαδίκων και πάντα μια δημοσκόπηση. Η οποία θα δείχνει το ΣΥΡΙΖΑ 10-12 μονάδες πίσω. Νομίζω ότι κανείς δεν περίμενε, ή μάλλον όποιος έβαζε στοίχημα, ότι η Νέα Δημοκρατία μέσα σε 6 μήνες θα έχει κατρακυλήσει τόσο πολύ, θα το είχαν. Και εγώ θα το είχα προσωπικά. Πάμε παρακάτω. Φτάνουμε λοιπόν στο φορολογικό. Φτάνουμε στο φορολογικό. Πρέπει να βάλετε μια τελεία, κύριε Βέτα, γιατί φτάνουμε στο φορολογικό. Κύριε Βέτα, πού τα βγάζετε? Μιλάω ακριβώς 6 λεπτά. Ο κύριος Χατσαφάδος μίλησε 9,5 λεπτά. Γι' αυτό λοιπόν θα μιλήσω λεπτά. Πάμε παρακάτω. Φτάνουμε λοιπόν στο φορολογικό. Δίνει σε αυτούς οι οποίοι έχουν εισόδημα μέχρι 10.000, 7 εκατοστάρικα πίσω. Ομολογώ, 7 εκατοστάρικα. Τους παίρνει 5 εκατοστάρικα από την αύξηση της ΔΕΗ. Γιατί ένας επαγγελματίας έχει και μαγαζί και σπίτι. Ναι. Και τους παίρνει και 500 από την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών. Αυξάνει κατά 500 τουλάχιστον ευρώ το χρόνο, 600 ευρώ, στο 90% των Ελλήνων επαγγελματιών. Είναι αλήθεια? Κύριε Κατσαφάδο. Δεζαβού, αισθάνομαι ότι αλήθεια, σε δεζαβού, κύριε. Εντάξει, να διαβάζουμε λίγο για να καταλαβαίνουμε αυτά. Να λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ερχόμαστε στα δύο μεγάλα ψέματα. Ερχόμαστε στα δύο μεγάλα ψέματα. Για τις φορές διαφωνείτε. Ένα λεπτό, εγώ, κύριε Βέτα. Εγώ απορώ γιατί ο ελληνικός λαός καταψήφισε το ΣΥΡΙΖΑ. Ερχόμαστε στα δύο μεγάλα ψέματα. Αφήστε να κατηγορεί εμένα ο λαός. Εδώ μας βγάζει ότι είναι μαϊμού δημοσκοπήσει. Μας βγάζει ότι τα κάνουμε όλα επίσης. Για ποιο λόγο? Πάμε λοιπόν στα δύο μεγάλα ψέματα, στα δύο πρόσφατα ψέματα, κυρία Γιάμαλη. Στην κατάργηση της 13ης σύνταξης. Αυτή που ήταν 13η, ομολογώ, για τα χαμηλά εισοδήματα και μέρος αυτής για τα υψηλότερα εισοδήματα. Καταργείται, πάει. Τέλος. Δεν υπάρχει. Το δεύτερο ψέμα. Το είχε τάξει ο κ. Μητσοτάκης. Θα αυξήσω δύο φορές την ανάπτυξη των κατατόπων των μισθών. Ψέμα. Στη δεύτερη περίπτωση. Στη δεύτερη περίπτωση. 6 μήνες. Συγγνώμη, ακούσατε τον κύριο Σταϊκούρα προχθές. Τον άκουσα. Είχε πει ο κύριος Μητσοτάκης ότι θα τον αυξήσω του χρόνου. Όταν είναι προεκλογική περίοδος και λες, εγώ μόλις θα αναλάβω, θα το κάνω. Αυτό είναι, κύριε Σουμελίδη. Mm-hmm. Είναι ένα ψέμα. Τελειώνω, κύριε Γιάμαλη, λέγοντας το εξής. Ξανά διάλειμμα. Ξανά ξύλο. Ξανά εξάρχεια. Ξανά δημοσκόπηση. Πριν από λίγες μέρες ψηφίσαμε το σχέδιο Ηρακλής. Το σχέδιο που 12 δισεκατομμύρια από τον κόπο του ελληνικού λαού θα πάνε να σώσουν τα σπίτια ποιών, κυρία Γιάμαλη? Mm-hmm. Κανενός, κάποιο αόριστου, κάποιο που δεν ξέρουμε, κάποιο μεγάλο επιχειρηματία. Ομολογώ ότι εδώ πρέπει να δοθεί απάντηση. Τι εννοεί? Συντόμως, τι εννοεί? Πρέπει η Νέα Δημοκρατία να αποφασίσει και να ψηφίσει, να φέρει σύντομα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο την παράταση του ρυθμιστικού πλαισίου προστασίας της πρώτης κατοικίας μέχρι το τέλος του χρόνου. Απαραίτητα να το κάνει. Τι εννοείται ποιον τα σπίτια σώζονται? Δεν το καταλαβαίνω. Να απαντήσω. Να απαντήσω. Εφόσον, κύριε Κατσαφάδο, αφού λέτε όλα αυτά που λέτε, πείτε μας, αφού δεν έχετε ψηφίσει ακόμα ούτε το νέο πτωχευτικό, ακόμα ξέρετε ότι δεν έχετε ψηφίσει ούτε το πλαίσιο, το ρυθμιστικό πλαίσιο με όλες τις πλατφόρμες οι οποίες θα ενσωματώσουν. Αφού δεν το έχετε ψηφίσει. Είστε βουλευτής και δεν είμαι βουλευτής. Δεν ξέρετε τι έχετε ψηφίσει. Θα καθούν σπίτια. Το καταλαβαίνετε. Κύριε Βέτα, καταλαβαίνει ο κόσμος όταν
δώσω μια απάντηση. Μην με διακόπτετε. Να δώσω μια απάντηση. Να μην με διακόπτετε. Δεν θέλετε να δώσω μια απάντηση. Να μην με διακόπτετε. Πόσο να σε διακόψουμε, κύριε Βέντα. Την κουβέντα μου και ρωτήστε μου τι θέλετε. Και το δεύτερο στοιχείο, το τελευταίο στοιχείο που βάζω στο τραπέζι είναι το εξή. Ξέρει ο κύριο Κατσαφάδο πόσο αυξήθηκε το νέο ιδιωτικό χρέο Οκτώβρη, Νοέμβρη, Δεκέμβρη του 2019. Πόσο ξέρετε και πάλι, κύριε Κατσαφάδο. Δηλαδή ο κόσμος, το φρέσκο χρέος του ποιο είναι? 450 εκατομμύρια. Το καταλαβαίνετε ή δεν το καταλαβαίνετε? Πολύ και σας κοιτάω στα μάτια. Πολύ καλά. Τι θα κάνετε γι' αυτό? Πολύ καλά. Τι θα κάνετε γι' αυτό? Προσπαθούμε να δώσω μια απάντηση. Παρακαλώ, να δώσω μια απάντηση. Για όλα θα γίνει άλλος κύκλος, θα δώσω. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο. Αν έχετε την καλοσύνη, κύριε Κατσαφάδο, να τοποθετηθώ κι εγώ. Όχι, όχι, όχι. Ένα λεπτό, κυρία Σαγρή. Γιατί υπάρχει ένα θεματάκι εδώ. Καθένας τοποθετείτε. Εγώ ρωτάω, εσείς απαντάτε. Πάμε να ξεκινήσουμε. Επειδή το θέμα με τις πίτες έχει ανοίξει και λαμβάνουμε